Επειδή είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα και επειδή μπήκε με αφορμή τα ψηφίσματα, εμείς θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε το εξής, ξεκινώντας από το ζήτημα των ψηφισμάτων. Όταν έχει ανάψει το φυτίλι του πολέμου και έχει ανάψει με αυτή την απαράδεκτη στρατιωτική εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Όταν αυτές τις μέρες, γιατί ήδη οι μέρες έχουν περάσει, το ΝΑΤΟ συγκεντρώνει δυνάμεις στην ευρύτερη περιοχή και από τη χώρα μας έχουν παραχωρηθεί λιμάνια, έχουν παραχωρηθεί αεροδρόμια. Η Αλεξανδρούπολη έχει ενεργοποιηθεί. Από την Αλεξανδρούπολη έφυγαν επιθετικά ελικόπτερα Apache για την Πολωνία. Ήδη αρχίζει και κυκλοφορεί στα δημοσιογραφικά πηγαδάκια ότι ετοιμάζονται και αποστολές πέρα από τα όπλα αυτά που δόθηκαν και έφυγαν για πάνω, ετοιμάζονται και αποστολές. Αποστολές μονάδων να φύγουν για τα σύνορα με την Ουκρανία. Όταν χώρες όπως χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αυξάνουν τους πολεμικούς προϋπολογισμούς τους σε προϋπολογισμούς στρατιωτικούς, πολεμικούς μαμούθ, όπως η Γερμανία, που για πρώτη φορά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και την ήττα του Χίτλερ καταθέτει προϋπολογισμό 100 δισεκατομμυρίων ευρώ για να εξοπλιστεί. Όταν η ελληνική κυβέρνηση συμμετέχει ενεργά και ετοιμάζεται με βάση τη συζήτηση που ακούσαμε χτες με τον Πρωθυπουργό να πάρει πιο ενεργά μέρος σε αυτές τις εξελίξεις, θεωρούμε ότι δεν μπορεί να υπάρχει ψήφισμα. Κανενός λογικού ανθρώπου, βλέποντας αυτές τις εξελίξεις, που να μην βάλει το ζήτημα ότι δεν μπορεί να υπάρξει, και εμείς αυτό βάζουμε, καμία συμμετοχή και καμία εμπλοκή της χώρας μας σε αυτό το πολεμικό σφαγείο, το οποίο είναι πολεμικό σφαγείο που διεξάγεται από ληστές. Από ληστές, από υπεριαλιστές, όπως είναι η καπιταλιστική Ρωσία, όπως είναι και το ΝΑΤΟ από την άλλη μεριά. Δεν μπορεί να υπάρχει ψήφισμα που να μην βάζει αυτή την απλή αλήθεια. Καμία συμμετοχή, καμία εμπλοκή της χώρας μας. Μιλάμε για μια σύγκρουση η οποία μπορεί να προσλάβει ανυπολόγιστες διαστάσεις. Αν δεν μπει αυτό το ζήτημα, καμία συμμετοχή και καμία εμπλοκή με οποιοδήποτε πρόσχημα της χώρας μας, δεν μπορούν να σταλούν παιδιά του ελληνικού λαού να πάνε να σκοτωθούν στην Ουκρανία ή όπου αλλού. Για τα συμφέροντα ποιών? Για τα συμφέροντα των Ρώσων ολιγαρχών? Για τα συμφέροντα των Ουκρανών ολιγαρχών, αυτών που ξεπήδησαν μετά τις ανατροπές του 1991 και εκμεταλλεύτηκαν όλα αυτά που έφτιαξαν αυτοί οι δύο αδερφοί λαοί, οι Ουκρανοί και οι Ρώσοι, για δεκαετίες μαζί? Εμείς αυτό βάζουμε σαν πρώτο ζήτημα. Και επειδή είδαμε και τα τρία ψηφίσματα αναλυτικά, μας κάνει εντύπωση που κανένα από τα ψηφίσματα αυτά δεν βάζει αυτό το θέμα. Δηλαδή, αν αύριο ζητηθεί το ζήτημα της εμπλοκής της χώρας, τι θα το χειροκροτήσουμε ή θα το ανεχτούμε? Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο, νομίζουμε, θέμα για να το προσπεράσουμε έτσι εύκολα. Και ορισμένες παρατηρήσεις για αυτό που μπαίνουν ιδιαίτερα το ψήφισμα της διοίκησης, επειδή έχει και την πλειοψηφία στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Δεν ξέρουμε αν κατανοούνται ορισμένα πράγματα που αναφέρονται εδώ πέρα, αλλά εμείς τα θεωρούμε ως και προκλητικά. Δηλαδή, γράφει το ψήφισμα, το πρώτο που θέλουμε να τονίσουμε. Λέει, χωρίς αστερίσκους και υποσημειώσεις, απέναντι σε κάθε αυταρχικό ηγέτη καθεστώς που επιχειρεί με τη βία να επαναχαράξει τα σύνορα του κόσμου. Μάλιστα. Για την καπιταλιστική Ρωσία το βλέπουμε, την υπεριαλιστική Ρωσία. Αναφέρεται. Όλα τα υπόλοιπα θα τα ξεχάσουμε. Μέσα σε αυτή την κατηγορία αυτών που επιχειρούν με τη βία να επαναχαράξουν τα σύνορα του κόσμου, δεν είναι το ΝΑΤΟ? Αυτό που έγινε στη γειτονιά μας, στη Γιουγκοσλαβία, θα το καταπιούμε? Μια χώρα που ζούσαν τόσα έθνη ειρηνικά, χωρίς να τηρείται κανένα διεθνές δίκαιο, παραβιάζοντας τη συμφωνία του Ελσίνκη, παραβιάζοντας ακόμα και αυτόν τον ΟΗΕ, όπως είχε καταντήσει μετά το 1991, που μπήκανε, βομβαρδίσανε, διαμελίσανε και χάραξαν τα σύνορα με το αίμα των λαών. Την επέμβαση που έγινε στο Ιράκ με τη συμφωνία των προθήμων, στο Αφγανιστάν, στη Λιβύη, 10 χρόνια πόλεμο στη Συρία, από την οποία έφυγαν και πέρασαν από τη χώρα μας
και τους είδαμε με τα ίδια μας τα μάτια πάνω από 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες. Αυτοί δεν είναι σε αυτή την κατηγορία της επαναχάραξης των συνόρων με τη βία? Νομίζουμε ότι εδώ περισσεύει η υποκρισία και ο φαρισαϊσμός ή ότι δεν μπορούμε να ανεχθούμε, λέει οι Έλληνες, καμίας μορφής αναθεωρητισμό. Να θυμίσω σε ορισμένους ότι με την Τουρκία είμαστε στην ίδια στρατιωτική πολιτική συμμαχία, στο ΝΑΤΟ, που εγείρει ζητήματα αναθεωρητισμού των συνόρων. Να θυμίσω ότι αυτοί που καταπατούν τις συμφωνίες είμαστε μαζί τους στις ίδιες συμμαχίες. Γι' αυτό λέμε ότι περισσεύει η υποκρισία και ο φαρισαϊσμός. Τρίτο ζήτημα. Αυτό μας προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση. Είναι μια καραμέλα των ημερών αυτό. Ιδιαίτερα από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Όλα τα κανάλια βγαίνουν και λένε την ίδια έκφραση. Δεν ξέρω ποιος σας την έχει πει και την αναμασάτε, αλλά λέτε συνεχώς, στεκόμαστε συνειδητά, το λέτε και σήμερα στο ψήφισμα, στεκόμαστε συνειδητά στην ίδια πλευρά της ιστορίας. Τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει αυτό? Σε ποια πλευρά της ιστορίας? Να σας θυμίσω ότι ο Πούτιν, τον οποίο καταγγέλλεται, ήσασταν στην ίδια πλευρά της ιστορίας όταν ανατρέπονταν η Σοβιετική Ένωση. Και ο Πούτιν ήταν μέρος της ανατροπής. Όταν κατέβαιναν οι κόκκινες σημαίες και υποσχόσασταν ότι θα είναι πλέον η γη της ειρήνης, η γη της επαγγελίας, ότι σταματάνε οι πόλεμοι γιατί σταματάει να υπάρχει τάχα το τέρας του κακού και το σύμφωνο της Βαρσοβίας, πού είναι η ειρήνη που υποσχόσασταν στον κόσμο? Σε αυτή την πλευρά της ιστορίας είναι ο Πούτιν. Μέρος του δυτικού κόσμου και δημιούργημα του δυτικού κόσμου είναι ο Πούτιν και οι Ρώσοι ολιγάρχες, τους οποίους δεν τους φιλοξενούσαμε εμείς, ούτε με αυτούς εμείς κλείναμε συμφωνίες εμπορικές, επιχειρηματικές και άλλου είδους συμφωνίες με τους Ρώσους ολιγάρχες. Για ποια πλευρά της ιστορίας επομένως μιλάμε? Και εδώ χρειάζεται να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί στο να μην ταυτίζεται ο ρωσικός λαός με αυτούς που εισβάλλουν στην Ουκρανία. Να μην ταυτίζεται ο ρωσικός λαός με τους Ρώσους ολιγάρχες, να μην ταυτίζεται ο ρωσικός λαός και τα δημιουργήματά του και ο πολιτισμός του, να μην ταυτίζεται με την κυβέρνηση του Πούτιν ή οι Ουκρανοί να ταυτίζονται με την κυβέρνηση του Ζελένσκι, αυτού του ανδρίκελου των ατοικών, ή των ταγμάτων οι Ουκρανοί να ταυτίζονται με τα τάγματα του Αζόφ και τα φασιστικά τάγματα, τα οποία και σήμερα μάθαμε ότι είναι αυτά που εμποδίζουν να φύγουν οι Έλληνες ομογενείς από τη Μαριούπολη. Και είναι ο φόβος και ο τρόμος όλου του κόσμου. Δεν μπορεί να ταυτίζονται οι λαοί με αυτούς τους τύπους. Γιατί φτάσαμε σε σημεία να ανακοινώνονται αποφάσεις από το Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο μας απασχολεί άμεσα ως περιφέρεια, γιατί έχουμε και εμείς μερίδιο ευθύνης για πολιτιστικές και άλλες παραστάσεις τις οποίες και εμείς οργανώνουμε, να φτάσει στο σημείο να ακυρωθεί η παράσταση των Μπολσόη, η λίμνη των κύκλων του Τσαϊκόφσκι. Δηλαδή, πού θα πάμε, τι είναι αυτό το πράγμα τώρα? Καινούργια είναι αυτά. Διαβάζω σήμερα ότι διώξαν από το Μόναχο τον αρχιμαέστρο της Φιλαρμονικής. Δεν μπορούμε να ανεχθούμε εμείς τις πρακτικές. Να ταυτίζουμε τους λαούς με αυτές τις αντιδραστικές, πολεμοκάπηλες υπεριαλιστικές κυβερνήσεις και να παίρνονται τέτοια μέτρα και εμείς να τα καταπίνουμε. Και τέταρτο και τελευταίο, εδώ μπαίνει ένα ζήτημα για τη φιλοξενία των προσφύγων. Σωστά κατά τη γνώμη μας. Δηλαδή πράγματι η περιφέρεια όπως και όλοι πρέπει να είναι στην πρώτη γραμμή για τη φιλοξενία των προσφύγων που φεύγουν από τις πολεμικές αυτές επιχειρήσεις και επιλέγουν τη χώρα μας ως ασφαλές καταφύγιο. Αλλά αυτό δεν μπορεί να είναι αλακάρτ. Δηλαδή, δεν μπορεί να είναι οι πρόσφυγες που επιλέγουν τη χώρα μας ως ασφαλές καταφύγιο άλλοι από την Ουκρανία και άλλοι αυτοί που είναι από τη Συρία, άλλοι αυτοί που είναι από το Αφγανιστάν, άλλοι αυτοί που είναι από το Ιράκ, όπου και εκεί γίνονται υπεριαλιστικές, πολεμικές, στρατιωτικές επεμβάσεις. Δεν μπορεί να ισχύουν για άλλους πρόσφυγες
η λογική της ασφαλούς τρίτους χώρας και εδώ να μην ισχύουν αυτά τα πράγματα. Εμείς λέμε σωστά δεν ισχύουν. Γιατί είναι πρόσφυγες και στους πρόσφυγες του πολέμου με βάση τις διεθνείς συνθήκες και τη συνθήκη της Γενέβης πρέπει να παρέσουμε ό,τι μπορούμε περισσότερο για να απαλύνουμε τον ανθρώπινο πόνο, ο οποίος ο ανθρώπινος πόνος από τον πόλεμο δεν απαλύνεται με τίποτα. Δεν το συζητάμε. Αλλά δεν μπορεί να υπάρχει κατηγοριοποίηση των προσφύγων. Με τι γίνεται η κατηγοριοποίηση των προσφύγων? Με βάση όσοι είναι από την πρόσφυγες από τον πόλεμο που διεξάγει η υπεριαλιστική Ρωσία, τους δεχόμαστε? Όσοι είναι από τον πόλεμο που διεξάγει το ΝΑΤΟ, ο άλλος υπεριαλιστής, δεν το δεχόμαστε? Λοιπόν, εμείς δεν μπορούμε να επιλέξουμε κανένα λύση. Και αυτό δεν είναι, όπως το γράφεται, επιτίδια ουδετερότητα. Εδώ δεν μπορεί να υπάρξει ουδετερότητα. Δεν μπορεί να υπάρξει καμία ουδετερότητα. Είτε είσαι με τον πόλεμο, με το υπεριαλιστικό πόλεμο, είτε είσαι με την ειρήνη. Είτε είσαι με αυτές τις αντιδραστικές υπεριαλιστικές κυβερνήσεις, είσαι με τους λαούς. Δεν μπορεί να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Διαφορετικά τα υπόλοιπα είναι εδώ ευχολόγια, αυτά που λέγονται. Και το τελευταίο. Θεωρούμε ότι και εδώ περισσεύει υποκρισία όταν γράφεται στο τέλος ότι κάθε λαός ως προς το μοντέλο ζωής που θέλει να έχει αλλά και το δικαίωμα της επιλογής με το ποιος θα συνεργαστεί και θα συμμαχίσει, το δικαίωμά του πρέπει να γίνεται σεβαστό. Εντάξει, έλεος ρε παιδιά. Έλεος. Έλεος. Έτσι σεβαστήκατε το δικαίωμα των λαών που είχαν επιλέξει να κυβερνούνται και να διαχειρίζονται τη μοίρα τους με το σοσιαλισμό? Έτσι έχετε σεβαστεί την Κούβα που την έχετε σε εμπάργκο 70 χρόνια? Έτσι την έχετε σεβαστεί? Λοιπόν, η υποκρισία και ο φαρισαϊσμός εδώ περισσεύει. Επανερχόμαστε στο εξής. Δεν μπορεί να υπάρξει άλλη συζήτηση. Εμείς θεωρούμε ότι αυτό είναι πατριωτικό μας καθήκον. Θεωρούμε ότι είναι καθήκον μας αλληλεγγύης απέναντι στους λαούς που αυτή τη στιγμή υποφέρουν, το ρώσικο και τον ουκρανικό λαό. Θεωρούμε ότι είναι διεθνιστικό καθήκον να μπει το ζήτημα καμία συμμετοχή, καμία εμπλοκή με οποιοδήποτε τρόπο και πρόσχημα. Είτε είναι βάσεις αυτά, είτε είναι διευκολύνσεις αυτά, είτε είναι όπλα αυτά, είτε πολύ περισσότερο η ενεργή συμμετοχή με μονάδες, δηλαδή με Έλληνες στρατιωτικούς, σε αυτό το σφαγείο. Είναι πολύ κρίσιμες οι στιγμές, είναι πολύ κρίσιμη περίοδος και ο καθένας πρέπει να προσέχει πολύ καλά τι είναι αυτό που λέει και το κυριότερο τι είναι αυτό που πράττει, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, σε ένα τέτοιο πολύ δύσκολο και μεταβαλλόμενο κόσμο.